η Νομαρχιακή Επιτροπή Σεριζαλιοδοτών εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι αύριο κλείνει η Βουλή και επίσημα πλέον ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Θεώρησα σκόπο μου το να μπει στη διαδικασία να σας παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αγραβενών για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Είναι ένα εξαίρετο ψηφοδέλτιο. Είναι ένα εξαίρετο ψηφοδέλτιο το οποίο ανταποκρίνεται ακόμα και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πολιτών. Η 21η Μαΐου είναι μια ημερομηνία κρίσιμη. Είναι μια ημερομηνία όμως ταυτόχρονα και ημερομηνία ελπίδας. Το λέμε αυτό γιατί. Είναι κρίσιμη γιατί από το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου θα εξαρτηθεί το αν θα συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές που μας οδήγησαν και μας οδηγούν σε μια κατάσταση την οποία είναι αναστρέψιμη λέμε εμείς, αλλά αν συνεχιστούν θα είναι μια αναστρέψιμη. Μια κατάσταση την οποία έχει οδηγήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Με την ακρίβεια και με όλα αυτά που βιώνουμε κάθε μέρα, οδηγούμαστε σταδιακά στη φτωχοποίηση και στην ανέχεια. Είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές, γιατί πρέπει να σταματήσει αυτή η απαξίωση στον δημόσιο τομέα, η απαξίωση του δημοσίου συστήματος υγείας, η απαξίωση του νοσοκομείου Αγραβενών, όπως είδαμε και λίγες μέρες πριν, με την κραυγή αγωνίας που εξέφρασαν οι γιατροί του νοσοκομείου μας. Είναι κρίσιμη γιατί πρέπει να σταματήσει η απαξίωση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Με τις καταστρεπτικές συνέπειες που είδαμε, οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας έφεραν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στα δικά μας τμήματα εδώ στα Αγραβενά. Η ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στις μεταφορές, σε όλα όσα έχουμε γύρω μας, μας οδηγεί σταδιακά στη φτωχοποίηση και στην ειρηνοποίηση. Βρισκόμαστε σε μία στιγμή όπου σήμερα παρουσιάζοντας από τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Γρεβενών το ψηφοδέλτιο νίκης, την πρότασή μας δηλαδή για τους ανθρώπους που ζητούν τη στήριξή σας για τις εκλογές 21 Μαΐου, τις κρίσιμες αυτές εκλογές όπου ο τόπος μας, η χώρα μας, η Ελλάδα αλλά και τα Γρεβενά χρειάζονται τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Μια πολιτική αλλαγή η οποία θα πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή όλων των πολιτών αλλά και με τη δράση τους για να μπορέσουμε να φέρουμε την κανονικότητα στη χώρα. Γιατί η κανονικότητα για μια χώρα είναι όταν υπάρχει δικαιοσύνη, όταν έχουμε κράτος δικαίου. Κανονικότητα σε μια χώρα είναι όταν έχουμε δικαιοσύνη στα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, του κοινωνικού κράτους, της οικονομίας, για την δικαιοσύνη στους ανθρώπους του μόχθου, για τη δικαιοσύνη στους ανθρώπους οι οποίοι βιοπορίζονται από τη σύνταξή τους. Για τη δικαιοσύνη στους μικρομεσαίους, στους αγρότες, στην νεολαία, η οποία με τη σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να βλέπει το μέλλον ως θετικό αποτέλεσμα. Και σηκώνεται και φεύγει. Φεύγει σε άλλους τόπους. Αφήνει τα τρογονικά του εδάφη και προσπαθεί να βρει την καλύτερη μοίρα. Εδώ και περίπου 9 χρόνια, με την εμπιστοσύνη και την ψήφο των συμπολιτών μου, τους υπηρετώ ανελιπώς από διάφορες θέσεις της αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού, με τελευταία αυτή της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως νέος άνθρωπος και εγώ, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως ενεργός πολίτης, αλλά και ως σύγχρονη γυναίκα, δεν μπορώ να μην αναλάβω, να μην εμπλακώ, να μην πάρω την πρόκληση για να συμμετέχω στις κοινωνικές προβλήσεις και στην διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο. Δεν μπορώ να μην συμμετέχω και εγώ στην αγωνία που όλοι έχουμε για το μέλλον μας. Για την ανεργία, για την καλύτερη υγεία, για παιδεία, για τη γύρανση του πληθυσμού, για τη φυγή των νέων, για το μαράζωμα του τόπου μας. Του τόπου που ζούμε, που μεγαλώσαμε, που εργαζόμαστε, του τόπου που αγαπάμε. Κάθε ένας και κάθε μία από εμάς
βιώνουμε μια δύσκολη καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα που είναι γεμάτη αδικία, ανισότητα, αναξιοκρατία, έλλειψη ίσων ευκαιριών. Την αδικία αυτή δεν πρέπει και δεν την ανέχεται και δεν την αντέχει κανείς. Δυστυχώς όμως, απέναντι σε όλα αυτά, το μόνο που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια ωρεοποίησης των πάντων μέσα από την επικοινωνία και τις ψεύτικες εικόνες που όμως αποκρύπτουν την αλήθεια.